Η Ελένη Χατζιαργύρη γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 9 Νοεμβρίου του 1923. Το όνομά της πριν παντρευτεί ήταν Ελένη Γαριφαλίδου. Η οικογένειά της καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε θέατρο με καθηγητή τον Κάρολο Κούν. Διακρίθηκε για τις ερμηνείες της κυρίως σε δραματικούς θεατρικούς ρόλους. Ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο ως φοιτήτρια το 1942 και έχοντας ήδη παντρευτεί τον Κώστα Χατζιαργύρη, του οποίου το επίθετο κράτησε στην υπόλοιπη ζωή της. Πρωτεμφανίστηκε στο θέατρο τέχνης. Συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους για να φτάσει στο Εθνικό Θέατρο το 1950, όπου αργότερα προσελήφθη ως μόνιμη πρωταγωνίστρια και παρέμεινε επί 20 ετία. Οι θεατρικοί τύποι, μέσα από τους οποίους η Ελένη Χατζιαργύρη διέπρεψε και καθιερώθηκε ως κορυφαία δραματική ηθοποιός, ήταν το αρχαίο δράμα και το κλασικό ρεπερτόριο. Από τους πρώτους της ρόλους ήταν μαζί με τον Αλέξη Μινωτή, τον Προμηθέα Δεσμότη, το 1951, όπου αποτέλεσαν σταθμούς στην καριέρα της. Το 1945, σε ηλικία 20 ετών, έπαιξε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τότε Βασιλικό, και την επόμενη χρονιά εντάχθηκε στο δυναμικό του θειάσου Κατερίνας Ανδρεάδη Γιώργου Παπά. Η επιστροφή της στο θέατρο τέχνης σηματοδοτήθηκε από τη συμμετοχή της σε έργα Εσχύλου, Ξενόπουλου και άλλους. Τη δεκαετία του 1950 την υποδέχεται για πρώτη φορά το Εθνικό Θέατρο, όπου μοιράστηκε τη σκηνή με τον Αλέξη Μινωτή και την Κατίνα Μαξινού. Στη συνέχεια δοκίμασε ποικιλία ρόλων και θεατρικών ειδών συνεργαζόμενη με τους θειάσους Κώστα Μουσούρη, Μίμη Φωτόπουλου και άλλους. Το 1962 προσλαμβάνεται ως μόνιμη πρωταγωνίστρια στο Εθνικό Θέατρο, όπου παραμένει μέχρι το 1981. Έπαιξε στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή το 1978. Το Εθνικό Θέατρο θα την ξαναδεχτεί το 1996 ως πρωταγωνίστρια στους Άστεγους και τους Βρικόλακες. Εκτός της μεγάλης κρατικής σκηνής, θα συμπρωταγωνιστήσει ως Αλίνα Σόλνες με τον Δημήτρη Χόν στο Αρχιμάστρο Σόλνες του Ήψεν το 1983. Από το 1987 συμμετείχε στο θίασο του Αμφιθεάτρου του Σπύρου Ευαγγελάτου, όπου η παρουσία της κορυφώθηκε με τον ρόλο της Κλυτεμνίστρας το 1990. Στον κινηματογράφο ξεκίνησε το 1946 και σχεδόν 40 χρόνια μετά στην ελληνική τηλεόραση. Τα πρώτα χρόνια ο κινηματογράφος της έδωσε ευκαιρίες, τις οποίες φαίνεται ότι δεν εκμεταλλεύτηκε ίσως, διότι όπως και πολλοί άλλοι καταξιωμένοι ηθοποιοί την εποχή εκείνη, είχε συνείδηση ηθοποιού του θεάτρου. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες όπως «Η Καταδρομή» το 1946, «Η Αγνή του Λιμανιού» το 1952, «Η Μοίρα γράφει την ιστορία», «Έγκλημα στο Κολονάκι», «Ήρθε σαρκά» και πολλές άλλες. Επί 40 χρόνια ήταν καθηγήτρια σε πολλές δραματικές σχολές. Η κριτική έγραψε για αυτήν ότι υπηρέτησε τη θεατρική ιδέα με συνέπεια, σεμνότητα και αυτοσεβασμό. Ο Κάρολος Κούν την είχε χαρακτηρίσει η δραματική ντάμα. Το 2001 τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο και στις 17 Μαΐου του 2003 σε ειδική συνεδρία στην Μεγάλη Αίθουσα Τελετών η Ελένη Χατζιαργύρη ανακηρύχθηκε μάλλον επίτιμος διδάκτορ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης ο Δήμος Χαλκιδαίων την τίμησε με έκθεση φωτογραφίας από το θέατρο και το κινηματογράφο και σε ειδική τελετή το 2003 με ομιλία από την δημοσιογράφο Ροζίτα Σόκου με θέμα η προσφορά της Ελένης Χατζιαργύρης στο Εθνικό Θέατρο και τον κινηματογράφο. Το 1942, μέσω του Κούν, γνώρισε και παντρεύτηκε το χρηματοδότη της ίδρυσης του Θεάτρου Τέχνης και αργότερα πεζογράφο Κώστα Χατζιαργύρη και μαζί του απέκτησε ένα γιο, το Δημοσθένη Χατζιαργύρη. Εγγονή της είναι επίσης ηθοποιός Σάνη Χατζιαργύρη. Η διάρκεια του γάμου της ήταν σύντομη. Κράτησε 4 χρόνια. Αργότερα συνδέθηκε επαγγελματικά στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και συναισθηματικά με τον επίσης ηθοποιό του κλασικού ρεπερτορίου Νίκο Τζόγια. Το 1966 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Νίκο Λιβά, που πέθανε το 1982. Ύστερα από σύντομη νόσηση με καρκίνο, η Ελένη Χατζιαργύρη πέθανε στην Αθήνα και κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια σας.